Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Και αυτοί είναι οι τίτλοι των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Θρήνος και οργή για τους νεκρούς των Τεμπών. Φουντώνει το κύμα διαμαρτυρίας και αλληλεγγύη σε όλη την Ελλάδα. Με δακρυγόνα διέλυσε η αστυνομία τη σημερινή ειρηνική πορεία στο Σύνταγμα. Η συγγνώμη του Πρωθυπουργού για την τραγωδία στα Τέμπη. Πώς σχολιάζει την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ευθύνη είναι όλη του Πρωθυπουργού, λέει το ΠΑΣΟΚ. Στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας, τρεις δημοσιογράφοι. Ανάμεσά τους ο απεσταλμένος του Άττικα και ο εικονολήπτης μας μετά από μήνυση δικηγόρου. Καρέ-καρέ το απίστευτο περιστατικό. Πέφτουν ακόμη κτίρια στην Τουρκία. Σχεδόν ένα μήνα μετά το φωνικό σεισμό. Συγκλονιστικές εικόνες. Το κύμα της συμπαράστασης του συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οργής για τις παραλήψεις που φαίνεται πως έχουν γίνει επί σειρά ετών, φουντώνει σε όλη την Ελλάδα. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, στη μνήμη των θυμάτων. Πολίτες όλων των ηλικιών ζητούν επιτακτικά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας. Η ειρηνική συγκέντρωση αμαυρώθηκε από τα επεισόδια που προκάλεσαν άγνωστοι, αλλά και τη βίαιη αντίδραση της αστυνομίας. Να δούμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Χιαμπάνου που παρακολούθησε τη συγκέντρωση. Κρατικοποίησης των συγκοινωνιών κατά από τον έλεγχο των εργατών. Πλήθος κόσμου με πανό και συνθήματα βρέθηκαν σήμερα στην πλατεία Συντάγματος για να διαμαρτυρηθούν για την τραγωδία στα Τέμπη, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων. Να πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Να μην ξαναγίνει ποτέ σε αυτό πάλι. Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες Αθηναίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα διαμαρτυρίας. Μεγάλη προσέλευση στο συλλαλητήριο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα για να αποδοθεί φόρος τιμής στα θύματα των Τεμπών. Για μία ακόμη φορά, μαύρα μπαλόνια αφέθηκαν ελεύθερα στον ουρανό και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα που επέβαιναν στην μοιραία μαξοστοιχεία. Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train συμμετείχαν και αυτοί στη διαμαρτυρία, κρατώντας ένα πανό που έγραφε πως δεν ήταν ανθρώπινο λάθος. Να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και στους χώρους δουλειάς και στη γραμμή, αλλά επειδή η εταιρεία βάζει πάνω το κέρδος από τους εργαζόμενους και τους επιβάτες, δεν πάρθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθουμε ανίποτη θλίψη για όλα αυτά τα γεγονότα. Είναι τραγικά. Δεν μπορούμε να απαλύνουμε ούτε τον πόνο των οικογενειών που χάσαν τα παιδιά τους, ούτε να τα φέρουμε πίσω. Όμως είμαστε εδώ για να μην αφήσουμε κανένα στοιχείο στο σκοτάδι. Υπήρχε εγκληματική αδιαφορία εκ μέρους των υπευθύνων στα αιτήματά μας για την δημιουργία των συστημάτων ασφαλείας και αυτό οδήγησε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Μαζί με τους εργαζόμενους σιδηροδρομικών, το συλλαλητήριο πλαισιώθηκε από εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και άλλες οργανώσεις. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές κατά τη δική μας γνώμη. Τα τελευταία 10 χρόνια τα σωματεία και του ΟΣΕ και τα δικά μας αγωνίζονται για προσλήψεις προσωπικού, για αγορά νέων τρένων και οτιδήποτε εξασφαλίζει την σωστή και γρήγορη μετακίνηση των επιβατών. Και αυτά τα ζητήματα την επόμενη μέρα πρέπει να συζητηθούν πάρα πολύ σοβαρά με την πολιτική ηγεσία και να πάρθουν γενναίες αποφάσεις. Ζήσαμε ένα τραγικό έγκλημα, δεν ήταν ατύχημα. Με την πολιτική που έχουν εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια. Χαρίζουν τα πάντα ως εργολάβους, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για εργαζόμενους, τσακίσανε όλο τι εργατικό δικαίωμα υπήρχε, συλλογικές συμβάσεις, ωράρια. Βρισκόμαστε σήμερα στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθούμε στους εργαζόμενους των ελληνικών σιδηροδρόμων και να ενώσουμε τη φωνή μας με τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και μήνες και χρόνια φωνάζανε για την κατάσταση στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Μιλούσαν για ένα πιο προδιαγραμμένο έγκλημα. Γνωρίζανε ότι ήταν θέμα χρόνου μέχρι να γίνει ένα ατύχημα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Όμως και στο σημερινό συλλαλητήριο, κάποιοι θεώρησαν ότι έπρεπε να μετατραπεί σε επεισοδιακό και άρχισαν να καίνε κάδους, να εξφενδονίζουν πέτρες και μολότοφ, ενώ έσπασαν στάσεις λεωφορείων και βιτρίνες. Και πάλι γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι αμαύρωσαν μία ακόμη ειρηνική πορεία στη μνήμη των θυμάτων. Η αστυνομία απάντησε με χημικά. Η ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας ήταν αποπνικτική. Και ενώ ο απλός κόσμος που τιμούσε τα θύματα προσπαθούσε να ξεφύγει από τα επεισόδια, άνδρες της αστυνομίας έκαναν ρήψη δακρυγόνων ακόμη και μέσα στο μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έγιναν 6 προσαγωγές, από τις οποίες οι 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ τραυματίστηκαν και 7 αστυνομικοί. Η πόλη της Λάρισας έχει βυθιστεί, όπως και όλη η Ελλάδα, στο πένθος. Εκεί σήμερα το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, ενώ και χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Οι γιατροί του νοσοκομείου Λάρισας, εκεί όπου εκτελήσονται όλες αυτές τις μέρες σκηνές που θυμίζουν αρχαία τραγωδία,
συνεχίζουν να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, έχοντας αντικρίσει εικόνες που θα τους μείνουν χαραγμένες στη μνήμη τους για πάντα. Οι μέρες συλλογικού πένθους αλλά και οργής που θα μείνουν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη της χώρας, ενώ φαίνεται να έχουν αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι τους και στην πόλη της Λάρισας, είναι οι τελευταίες ημέρες. Σήμερα έγινε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου στη Λάρισα. Λυπάμαι βαθιά, γιατί στη θέση αυτών των παιδιών μπορούσε να είναι τα παιδιά μου, γιατί τα παιδιά μου μετακινούνταν με τρένο. Λυπάμαι πολύ για τους γονείς, έρχομαι στη θέση τους. Λυπάμαι για όλο το σύστημα στην Ελλάδα, γιατί όταν βρισκόμαστε σε μια κρίση, εκεί καταλαβαίνουμε ότι τι ελλείψεις υπάρχουν στην Ελλάδα. Στον κορονοϊό υπήρχαν ελλείψεις. Ήρθαν οι πυρκαγιές, είχαν ελλείψεις. Τώρα με το τρένο πάλι ελλείψεις. Αυτό με λυπεί πάρα πολύ. Ποιος το περίμενε? Ταξιδεύουμε, ταξιδεύαμε. Και ίσως και θα ξαναταξιδέψουμε, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι υπήρχε ποτέ περίπτωση να συμβεί αυτό. Στέλναμε τα παιδιά μας. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε από εκείνη την ημέρα. Οι μανούλες τα περίμεναν. Οι μπαμπάδες στο σπίτι, τα αδέρφια, δικοί τους άνθρωποι. Και τι πήρανε πίσω? Οργή, θλίψη και πόνος σε όλους τους πολίτες εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό της Λάρισας. Το ταξίδι θανάτου με την αμαξοστοιχία 62 έχει κάνει όμως πολλούς συμπολίτες μας να αναθεωρήσουν την εδραιωμένη πεποίθηση ότι το τρένο είναι το πιο ασφαλές μέσο μετακίνησης. Αισθάνομαι προδομένος. Έμπαινα μέσα, έλεγα ωραία, με ασφάλεια, πάω τώρα στον προορισμό. Και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι σαν να μου είχαν ένα πιστόλι στον κρόταφο, εν αγνία μου. Τι να πω. Εγκληματίες. Για παράδειγμα, όλο το καλοκαίρι χρησιμοποιήσαμε το τρένο για να πάμε στην Πλεταμόνα, να χαρούμε. Εγώ προσωπικά το θεωρούσα ως το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς. Δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και εγώ προσωπικά ναι, φοβάμαι. Γιατί... Και όχι μόνο αυτό, πέρα από το φόβο, δεν θα ήθελα να δώσω τα λεφτά μου σε μια τέτοια εταιρεία. Άρα υπάρχει και οργή. Πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν νέα παιδιά. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε. Πέραν όμως του πένθους και της θλίψης, το δυστύχημα στα Τέμπη έχει εξοργήσει την κοινωνία, καθώς αποκάλυψε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι σιδηροδρομικές μεταφορές στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο αρχαίο θέατρο της Λάρισας. Είμαστε σήμερα εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο δρόμο, γιατί αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε στα Τέμπη δεν πρέπει να περάσει έτσι, δεν πρέπει να ξεχαστεί. Οι ευθύνες βαραίνουν και τη σημερινή κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Βαραίνουν συνολικά αυτό το σύστημα, γιατί οι σκηνές που βιώσαμε και είδαμε και εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είναι σκηνές πολέμου όπως στην Ουκρανία. Τεμαχισμένοι άνθρωποι, άνθρωποι κάτω από σίδερα. Ανεξίτηλο είναι και το σημάδι που άφησε η τραγωδία και στους εργαζομένους στο νοσοκομείο Λάρισας. Ο Κώστας Λαχανάς ήταν ο γιατρός που υποδέχθηκε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου του συγγενείς τραυματιών, νεκρών και αγνοωμένων και μιλά ακόμα με εμφανή τη συγκίνησή του. Αντίκρισα πόνο, δυστυχία, τρόμο, αναζήτηση. Αυτά είναι συναισθήματα που δεν μπορώ και εγώ πλέον να ξεχάσω. Θα μείνουν χαραγμένα στην ψυχή μου για όλη μου τη ζωή. Από εκεί και πέρα προσφέραμε ό,τι γινόταν δυνατόν από το νοσοκομείο μας με τον διοικητή μας λίστα νοσηλευωμένων και ξεκινήσαμε τη λίστα των αγνοούμενων. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας περιγράψω, οι στιγμές είναι απερίγραπτες, τις οποίες εύχομαι να μην τη ζήσει κανένας πλέον πια. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρωπιά. Αγκαλιάστε αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Αυτές τις ημέρες η Λάρισα είναι μια πόλη ντυμένη στα μαύρα, που όμως δεν έχει πάψει να αναζητεί απαντήσεις και ευθύνες και να απαιτεί δράση ώστε να μην ντυθεί καμιά οικογένεια στα μαύρα ξανά. Με τεμποδίων άρχισε αργά το μεσημέρι και συνεχίζεται ακόμη η απολογία του 59χρονου σταθμάρχη στην εισαγγελία της Λάρισας. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι θέτει σε αργία τον επιθεωρητή για να διερευνηθεί ο ρόλος του στην επιλογή και τοποθέτηση του 59χρονου στο σταθμαρχείο Λάρισας. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις για την εθνική τραγωδία στο ρεπορτάζ του απεσταλμένου της τηλεόρασης του Άττικα, Αδάμα Αλεξόπουλου.
Με τεμποδίων ξεκίνησε σήμερα το μεσημέρι η μαραθώνια απολογία του 59χρονου σταθμάρχη ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο να ξεκινήσει το πρωί, ωστόσο διεκόπη λόγω προβλήματος στον εκτυπωτή. Σε βάρος του 59χρονου, έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες εξαμελίας. Υπάρχει μια διακοπή, θα συνεχίσει. Κάποιο τεχνικό θέμα που πρέπει να μελετήσει η Ανακρίτρια θα μας ενημερώσει. Στο μεταξύ, υποβολή μήνυσης ή παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου προκύψει από τη δικαστική έρευνα, μελετάει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε με αφορμή το πρόσφατο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η Ολομέλεια ζητά επίσης η διενέργεια της ανάκρισης να ανατεθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή. Παράλληλα, με νέα ανακοίνωσή του, ο ΟΣΕ ενημέρωσε πως ο σταθμάρχης βάρδιας του σταθμού της Λάρισας και ο προϊστάμενός του έχουν τεθεί από την πρώτη στιγμή σε αργία. Το Υπουργείο Μεταφορών ενημέρωσε επίσης ότι τίθεται σε αργία ο επιθεωρητής του ΟΣΕ μέχρι τη διεξοδική διερεύνηση της καταλληλότητας και επιλογής του σταθμάρχη Λάρισας. Την ίδια ώρα, η Hellenic Train εξέδωσε και νέα ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει τη ρήτρα εξαίρεσης για καταβολή αποζημιώσεων. Η Hellenic Train ΑΕ με ρημνά σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι συγγενείς των θανόντων, οι τραυματίες και οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC62 της 28 Δευτέρου 2023 να ικανοποιηθούν πλήρως ως προς τα σχετικά τους δικαιώματα με βάση τα άρθρα 11 και 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1371 κάθετος του 2007. Στο μεταξύ, σήμερα μεταφέρθηκε από το σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη το τελευταίο εκτροχιασμένο βαγόνι του μοιραίου τρένου. Τα βαγόνια θα μεταφερθούν σε χώρο του ΟΣΕ στη Λάρισα προκειμένου να εξεταστούν από εμπειρογνώμονες. Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή δικηγόρο εκτυλίχθηκε στα δικαστήρια της Λάρισας. Ο δικηγόρος που εμφανίστηκε να εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων διαπληκτίστηκε για διαδικαστικό θέμα με δημοσιογράφους, εναντίον των οποίων μάλιστα υπέβαλε μήνυση. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους ο απεσταλμένος του Άττικα Αδάμ Αλεξόπουλος, καθώς και ο ρεπόρτερ Δημήτρης Παπαμιχαλάκης, που συνεργάζεται με το σταθμό μας, να προσαχθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατούνται έως αυτή την ώρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε λίγο θα αποφυλακιστούν. Να δούμε σκηνές από το συμβάν. Υποστηρίζω τα θύματα. Εγώ δεν μιλάω. Σωστά, στην αστυνομία. Πάρα του μακρύ κύριου. Τελείωσα, πάμε και δεν κατάλαβα πού να απομακρυνθούμε ακριβώ. Ναι, και όχι μόνο του κυρίου, και του άλλου κυρίου πίσω. Κάτι λίγο ακριβώ. Του άλλου κυρίου. Με του συγγενεί των θυμάτων. Με του συγγενεί των θυμάτων δεν θα πέσει ούτε εσύ ούτε ο άλλο. Πού είναι ο άλλο όμω άλλο. Έλα κύριε, έλα κι εσύ. Θα μου πει αν έχω το παράβολο να το 40 ευρώ να το δώσω. Έλα. Γέρνα. Είναι καρναβάλι εδώ. Βρίσκεται δικηγόρο. Έχουν καθεί 100 άτομα. Καθήκαν 100 άτομα. Λοιπόν. Μου είπε στη δουλειά μου πώ θα την κάνω εγώ. Εγώ σα είπα τίποτα. Αδερφέ μου, υποστηρίζω. Δεν σα είπα ο κύριο εδώ. Εγώ σε έβρισα. Τα στοιχεία σου τα δίνει. Εγώ είμαι Ορθοδρόπουλο. Τι φοβάσαι. Όταν θα μου κάνει παρατήρηση, αυτό που υποστηρίζω του συγγενεί, ο δικηγόρο των συγγενών, έχουν πεθάνει 100 άτομα. Εσύ είσαι πολύ μικρό για να του προσβάλλει. Είσαι πολύ μικρό και γράψτε ό,τι θέλετε. Φέρτε τον εδώ όμω. Συγγνώμη, ζήτησε ο Πρωθυπουργός μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, με τη δήλωσή του να πυροδοτεί σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Σύσσωμη αντιπολίτευση έστρεψε τα πειρά της κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλει την κυβέρνηση για αστυνομοκρατία και καταστολή. Στο μεταξύ, το κεντρικό άρθρο του BBC σχολιάζει τη συγγνώμη του Πρωθυπουργού, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις ογκώδεις διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί.
Με την εθνική τραγωδία στα Τέμπη να έχει ρίξει βαριά σκιά πάνω από τη χώρα, το κλίμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο φαίνεται πως είναι βαρύ. Μέσω ανάρτησής του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως οφείλει μία συγγνώμη, επισημένοντας πως η κυβέρνηση δεν θα κρυφτεί πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Ως Πρωθυπουργός, οφείλω σε όλους, αλλά πάνω απ' όλα στους συγγενείς των θυμάτων, μια μεγάλη συγγνώμη. Τόσο προσωπική, όσο και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια. Γιατί πράγματι στην Ελλάδα του 2023 δεν γίνεται δύο τρένα να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή και να μην το έχει αντιληφθεί κανείς. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα. Η σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού προκάλεσε πάντως την οργή της αντιπολίτευσης λίγη ώρα μετά και την εκτεταμένη χρήση χημικών από την αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας. Πριν ακόμα στερέψουν τα δάκρυα για τους ανθρώπους που έχασαν άδικα τη ζωή τους στα Τέμπη, η κυβέρνηση έδωσε σήμερα εντολή να ρίξουν δακρυγόνα εναντίον όσων ειρηνικά διαδήλωναν στο Σύνταγμα για τη δικαίωση των νεκρών, για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Τόση ήταν η ειλικρίνεια της συγγνώμης του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν έχει κανένα άλοθη του παρελθόντος. Γιατί είναι 4 χρόνια, είναι 4 ολόκληρα χρόνια στην εξουσία και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, η ευθύνη είναι όλη δική του. Για κροκοδίλια δάκρυα έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα κροκοδίλια δάκρυα και οι εκ των υστέρων συγγνώμες δεν συγκινούν πλέον κανέναν. Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η συγγνώμη μέσω Facebook του Πρωθυπουργού, χωρίς να κοιτά στα μάτια τους Έλληνες, δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρομάζει να δει την πραγματικότητα κατάματα. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Φταίει πρωτίστως αυτός και το κόμμα του. Φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει και το ΠΑΣΟΚ. Αφού ο Πρωθυπουργός έχασε τον έλεγχο του αφηγήματος με το ολέθριο ανθρώπινο λάθος που τώρα πάει να μαζέψει, επιστρέφει στην προσφυλή του αστυνομοκρατία επιτιθέμενο στη νεολαία που κινητοποιεί. Εναντίον της ιδιωτικομανίας τους. Την ίδια ώρα, σε κεντρικό του άρθρο, το BBC σχολιάζει την συγγνώμη του Έλληνα Πρωθυπουργού με τίτλο «Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ζητά συγχώρεση από τις οικογένειες», ενώ σχολιάζει παράλληλα και την τεράστια διαδήλωση στο Σύνταγμα. Τις επόμενες ημέρες, πάντως, αναμένεται να υπάρξουν νέες κινητοποιήσεις, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πρόκειται να ενταθεί. Πάμε τώρα στους πολιτικούς μας συντάκτες, Αλεξάνδρα Ντούσκα και Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο. Αλεξάνδρα, να ξεκινήσω από σένα για να μας δώσεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ναι, σχεδόν 5 μέρες μετά την τραγωδία και το πρώτο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα με μια μακροσκελή ανάρτηση εμφανίζεται απολογούμενος, ζητώντας συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων, τόσο προσωπική όσο και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν στη χώρα εδώ και χρόνια, σε μια προσπάθεια συμψηφισμού των διαχρονικών ευθυνών. Να πούμε ότι η αναδίπλωση προχώρησε αναφορικά και με την αρχική του δήλωση ότι έριχνε τις ευθύνες για το πολύ νεκρό δυστύχημα σε ανθρώπινο σφάλμα, γράφοντας ότι δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από αυτό. Κλείνοντας, να πούμε ότι αναφέρθηκε στις μεγάλες κινητοποιήσεις και τις διαδηλώσεις των νέων παιδιών και στο ισχυρό μήνυμα ότι φταίει η κακιά η ώρα, με την υπόσχεση ότι προσωπικά είμαι στην πολιτική για να αλλάξω αυτή την κακιά χώρα, αυτή την παλιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Μάλιστα. Η Ιάσονα, 5 ημέρες μετά την ανάρτησή του. Μετά την ανάρτηση με τη συγγνώμη του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Ακριβώς, Αθηνά, για κείμενο που έγραψαν επικοινωνιολόγοι, κάνει λόγο η εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Πόπη Τσαπανίδου, η οποία καταλογίζει ουσιαστικά στον Πρωθυπουργό μόνο λόγια και υποσχέσεις, όταν μάλιστα τονίζει η κυρία Τσαπανίδου ότι θα κάνει όσα δεν έκανε 4 χρόνια. Τώρα, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής. Ωραία και η συγγνώμη που τον ανάγκασαν να γράψει, μόνο που άργησαν 5 ημέρες και τίποτα από αυτά δεν είναι δικό του, τίποτα δεν είναι αληθινό. Ακόμη και αυτή τη συγγνώμη όμως δεν έχει το σθένος να την αναλάβει ο ίδιος. Σπέβδει να την μοιραστεί με όσους κυβέρνησαν πριν από αυτόν για να μην αναμετρηθεί ποτέ με τις δικές του ευθύνες και για να μην δώσει ούτε μισή απάντηση στο γιατί, στα γιατί που μας πληγώνουν. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων η Πόπη Τσαπανίδου. Να σου πω βέβαια ότι πριν από λίγα λεπτά υπήρξε αντίδραση και του τομεάρχη υποδομών και μεταφορών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου Παπά, ο οποίος με δήλωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι διοικήσεις της ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ παραμένουν στη θέση τους, τη στιγμή μάλιστα που ο κύριος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει την παρέτηση των διευθυντών των συγκεκριμένων οργανισμών. Μήπως έχουν πάρει μπρος η καταστροφή των εγγράφων, αναρωτιέται μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αθηνά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ και τους δύο. Κρίσιμη κρίνεται η κοινοβουλευτική εβδομάδα που ξεκινάει αύριο μετά την ολοκλήρωση του τριήμερου εθνικού πένθους την Παρασκευή. Αναπόφευκτα, το βλέμμα είναι στραμμένο προς τις εκλογές, ενώ αντιδράσεις και μάλιστα έντονες
προκάλεσε η κατάθεση εν μέσω πένθους του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που προβλέπει μεταξύ άλλων την ιδιωτικοποίηση του νερού. Μετά το πέρας του τρίμερου εθνικού πένθους για την ανίποτη τραγωδία στα Τέμπη, αύριο αναμένεται η επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Τι θα γίνει όμως αυτή τη βδομάδα στη Βουλή εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα λάβει το Μέγαρο Μαξίμου για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Πάντως, πριν το τραγικό δυστύχημα, οι όποιες κοινοβουλευτικές εργασίες υπολογίζονταν να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 10 του μήνα, με δεδομένο ότι είχε κλειδώσει 9η Απριλίου ως ημερομηνία εκλογών. Αν και στην παρούσα φάση οποιαδήποτε υπόθεση για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών είναι αβέβαιη, δεν αποκλείεται ωστόσο ο Πρωθυπουργός την προσεχή εβδομάδα να συναντήσει την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από τη δημοσκοπική αποτύπωση που άφησαν τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ποιος έκανε νίκη στον Πρωθυπουργό αυτές τις μέρες, πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις εκλογές. Ναι. Τον έδιωχνα από τη σύσκεψη. Το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόταν ο Πρωθυπουργός αυτές τις μέρες και μέχρι και σήμερα. Είναι ημερομηνία εκλογών, ναι. Είναι σενάρια πολιτικού, εκλογικού χρόνου και οτιδήποτε άλλο. Θα έρθει η ώρα να απαντηθούν και αυτά. Την ίδια ώρα, αλγινή εντύπωση έχει προκαλέσει η κατάθεση νομοσχεδίου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Κρέκα, εν μέσω τριήμερου πένθους, με θέμα τη μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης, με το ΣΥΡΙΖΑ να αφήνει εχμές ότι στο πολυσέλιδο νομοσχέδιο προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ. Με ανάρτησή του, ο Τομέαρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, έγραψε τα ακόλουθα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Την Δευτέρα ξεκινάει στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση νερού απορριμμάτων και για την χαριστική βολή στις ενεργειακές κοινότητες. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Το επίμαχο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα συζητηθεί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου τη Δευτέρα, ενώ την ίδια μέρα συνεδριάζει και η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με θέμα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό εκφοβισμό. Παράλληλη διάσκεψη των Προέδρων θα συνεδριάσει για τον προγραμματισμό των κοινοβουλευτικών εργασιών της εβδομάδας. Η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται, καθώς η οργή για τις εγκληματικές παραλήψεις διαδέχεται πλέον το πένθος για τον τραγικό θάνατο 57 ανθρώπων. Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε εν ώψη εξελίξεων, τόσο αναφορικά με τους πολιτικούς διαξηφισμούς για τα αίτια της τραγωδίας, όσο και με το ερώτημα που πλανάται. Πώς αυτή η εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει ή όχι τον χρόνο των εκλογών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την Έλλη Τριανταφύλου που είναι μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλλη. Είναι προφανές ότι επηρεάζει όλη αυτή η κατάσταση. Είναι προφανές ότι θα μετρηθεί από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν το μέγεθος των συνεπειών, διότι η μέρα που ξημέρωσε είναι εντελώς διαφορετική. Το πένθος είναι πολύ βαρύ. Η εικόνα της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχει ραγίσει πολύ σημαντικά και μάλιστα σε ένα από τα βασικά όπλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δηλαδή στην αποτελεσματικότητα, στη διαχείριση, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στον εξυγχρονισμό του κράτους. Όλα αυτά ήταν τα βασικά προεκλογικά εργαλεία του κυβερνητικού επιτελείου και του Μεγάρου Μαξίμου. Τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στο προεκλογικό λόγο. Τουλάχιστον να γίνει μια διαχείριση που έστω τέλος πάντων θα δημιουργήσει. Ναι, η οποία διορθώθηκε όμως σήμερα στην πορεία και φαντάζομαι ότι θα διορθωθεί και στη συνέχεια, όσο θα κλιμακώνονται και οι κοινωνικές αντιδράσεις, διότι βλέπουμε έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, ακριβώς. Άρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Καταρχήν έχουμε την Τετάρτη την πρώτη συνέντευξη του νέου Υπουργού Μεταφορών, του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος πάει αύριο και μεθαύριο στα Τέμπη και την Τετάρτη θα βρεθεί ενώπιον των δημοσιογράφων. Εκεί θα κληθεί να δώσει πρώτες απαντήσεις. Ανάμεσα στις απαντήσεις φαντάζομαι και θα είναι αν θα λειτουργήσει, σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο, και αυτή η επιτροπή η οποία συστάθηκε και με την ανακοίνωσή της έγινε και το πρώτο λάθος με αποτέλεσμα να υπάρξει η παραίτηση ακριβώς. Διότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης στη μακροσκελή ανακοίνωσή του στο Facebook μιλάει μόνο για τη δικαιοσύνη, δεν αναφέρεται στην επιτροπή. Το δεύτερο είναι ο χρόνος των εκλογών. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες λένε ότι τρέχουν ήδη φανερές και κρυφές δημοσκοπήσεις. Θα εκτιμηθεί λοιπόν ο χρόνος των εκλογών. Τα σενάρια στο τραπέζι είναι τρία. Καταρχήν το πρώτο λέει ότι αν δεν πάρουν κινηματικό χαρακτήρα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας οι αντιδράσεις που υπάρχουν, πιθανότατα θα πάνε είτε δύο εβδομάδες αργότερα οι εκλογές, 23 δηλαδή Απριλίου, με 30 Μαΐου τις δεύτερες εκλογές για να είναι πριν από τις πανελλαδικές, είτε 28 Μαΐου οι πρώτες εκλογές
και 2 Ιουλίου οι δεύτερες. Υπάρχει πάντα πάνω στο τραπέζι και το σενάριο των 9 της 9ης Απριλίου. Όλα αυτά όμως θα εξαρτηθούν από το πώς θα προσμετρηθεί το κλίμα, ένα κλίμα φανερής και βουβής οργής, το οποίο ακόμα και οι ίδιοι οι δημοσκόποι με τους οποίους μίλησα όλο αυτό το Σαββατοκύριακο δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς ακριβώς θα εκφραστεί. Είναι βέβαιο ότι θα εκφραστεί. Το ερώτημα είναι πώς θα εκφραστεί. Εκτιμάς ότι θα περιμένει ίσως κάποιο πόρισμα, ότι θα ήθελε να υπάρξει κάποιο προφανώς πόρισμα. Προφανώς θα ήθελε να έχει στα χέρια του κάποιο πόρισμα και πιθανότατα θα ήθελε να υπάρχει. Αυτό ίσως ή θα δυσχεράνει τη θέση του. Είναι αυτό που μου λένε πολλά κυβερνητικά στελέχη. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Για όλα. Δηλαδή για όλη τη διαχείριση. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες ακριβώς. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλλη. Θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Να επιστρέψουμε στην ανθρώπινη πτυχή της τραγωδίας των Τεμπών. Οι ιστορίες πίσω από τα πρόσωπα της τραγωδίας προκαλούν σοκ και συγκίνηση. Ο ανίποτος πόνος και το πένθος είναι αυτά που θα πρέπει να διαχειριστούν πρωτίστως οι συγγενείς των θυμάτων, όσοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα βαγόνια και τελικά ολόκληρη η Ελλάδα. Στον τόπο του φωνικού δυστυχήματος στα Τέμπη, το μακάβριο έργο της πυροσβεστικής σχεδόν τελείωσε, καθώς απομακρύνονται και τα τελευταία συντρίμια από την φοβερή σύγκρουση των δύο τρένων. Αλλά τα συντρίμια στις ψυχές των επιζήσαντων και των συγγενών των 57 θυμάτων είναι ακόμα εκεί. 40 χρονών έφυγε ο σύζυγός μου και 5 χρονών έφυγε το παιδί μου. Ψάχτες, πήρε καπούκα ίδια. Κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου ξαναβιώνω τα ίδια και τα ίδια. Δεν μπορώ να χαλαρώσω με τίποτα. Είμαι μονίμως στην τζίτα. Στη δράμα γράφτηκε η τελευταία λέξη του δράματος για την 55χρονη Μαρία Εγούτ που επέβαινε στο μοιραίο τρένο. Βαρύ το κλίμα και στην Κύπρο, που αύριο κηδεύεται η Αναστασία Δαμίδη και ο Κυπριανός Παπαϊωάννου, φοιτητές στο Απιθύτα. Σπαραγμός και στην Αταλάντη, όπου αύριο κηδεύεται η 28χρονη Μαρία Χούπα. Κόπηκε τα όνειρά της τόσο νωρίς. Όλοι οι υπόλοιποι θα βρούμε τον δρόμο μας κάποτε. Αυτό όμως. Ο δειρμός και στην Καρδίτσα, καθώς αύριο οδηγείται στην τελευταία του κατοικία ο 20χρονος Τάσος Κουτσόπουλος. Οι τελευταίες λέξεις στη μητέρα του λίγο πριν το φωνικό δυστύχημα «Μαμά κοιμήσου θα αργήσω» σημάδεψαν όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά της Ελλάδας. Και καθώς όλη η Ελλάδα πενθεί, τα μάτια πέφτουν στους συγγενείς, τους συντρόφους, τους φίλους των θυμάτων που μπήκαν βία σε μια τεράστια επικράτεια τραύματος. Ούτε καν οι συνηθισμένες τελετές κηδείας δεν θα μπορέσουν να τελειστούν, όπως επίσης και τα θυμητικά που αναφέρονται συνήθως σε περιοχές επαρχιακές της Ελλάδας, που είναι πολύ σημαντική επίσης για να πενθήσουμε. Το ευνίδιο του δυστυχήματος και το νεαρό της ηλικίας των θυμάτων κάνουν πιο δύσκολη την επεξεργασία του πένθους και της απώλειας για τους οικείους τους, που θα πρέπει να βρουν με την κατάλληλη βοήθεια τον τρόπο να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είναι πολύ πιθανόν αυτά τα συμπτώματα και ό,τι βιώνουν δηλαδή, να κρατήσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που εμείς έτσι όπως παρεμβαίνουμε συνήθως στους ανθρώπους που βιώνουν πένθος, κάποια πολύ σημαντική απώλεια στη ζωή τους, ενισχύουμε αρκετά την θεραπεία, την ψυχολογική υποστήριξη, έτσι ώστε τα άτομα να μπουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο και να μπορέσουν έτσι να συζητήσουν γι' αυτό, να βγάλουν ό,τι συναισθήματα νιώθουν, να τα μοιραστούν με ανθρώπους. Αλλά και οι επιζήσαντες της τραγωδίας χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, προκειμένου το μετατραυματικό στρες από το φρικτό δυστύχημα να μην τους εμποδίσει να συνεχίσουν ήρεμα τη ζωή τους. Είναι φυσικό σήμερα κάποιος να έχει αϊπνία, κάποιος να μην έχει όραξη για τροφή, κάποιος να έχει ταχυκαρδίες όταν σκέφτεται το γεγονός και όταν κλείνει τα μάτια του να βλέπει εικόνες από το γεγονός, δεν είναι φυσιολογικό και μιλάμε για διαταραχή όταν αυτό θα συμβαίνει μετά από 2 μήνες. Οι επιβιώσαντες και οι συγγενείς τους μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τα τηλέφωνα 10306 και 197 προκειμένου να ενημερωθούν για τις δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν σε όλη την Ελλάδα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές επίσης για οποιονδήποτε άνθρωπο αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας για το φωνικό δυστύχημα. Για τις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται την ερχόμενη εβδομάδα θα μας ενημερώσει η Μαρία Σιαμπάνο από την αίθουσα σύνταξης.
Άλλη μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα έχουμε την Τετάρτη 8 Μαρτίου στα Προπήλαια από φοιτητές και μαθητές. Καταλαβαίνεις, Αθηνά, ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε σε διάφορες πόλεις της χώρας αυθόρμητες διαμαρτυρίες οργής για όλο αυτό το πένθος που έχουμε μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Μάλιστα, οργανώνονται λοιπόν. Ευχαριστώ, Μαρία. Να συνδεθούμε τώρα με τη Χριστιάνα Μανιάτη που βρίσκεται στο σταθμό Λαρίσης. Χριστιάνα, τι νεότερα υπάρχουν, πότε θα ξαναλειτουργήσουν τα τρένα? Καλησπέρα, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από το σταθμό Λαρίσης και όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Δημήτρη Παπαστεργίου, ο κόσμος έχει σπεύσει για να αφήσει στο σημείο ένα λουλούδι, ένα σημείωμα και ένα κεράκι εις μνήμη των πρόωρα αποθανόντων που χάθηκαν άδοξα. Τώρα να σας αναφέρω ότι αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια της εταιρείας Hellenic Train μέχρι την Τετάρτη 8 Μαρτίου, καθώς οι εργαζόμενοι έχουν εξαγγείλει τριήμερη απεργία. Την Τετάρτη θα αποφασίσουν εκ νέου αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Άρα η Αθήνα μένει χωρίς τρένα και προαστιακό για τουλάχιστον ένα τριήμερο ακόμη. Τώρα τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο, Αθηνά. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Χριστιάνα. Μίλησες και με πολίτες για τα ταξίδια με τρένο, αν τα εμπιστεύονται, αν εμπιστεύονται πλέον το μέσο. Να δούμε λοιπόν τι σου απάντησαν. Μπορεί, ναι, να το χρησιμοποιούσα. Αν είχα κάποια δουλειά να πάω, ανάλογα. Φυσικά θα έπαιρνα τρένο γιατί δεν έχω άλλο τρόπο. Και θα έπαιρνα και το λεωφορείο, αν είχε συμβεί το ίδιο με το λεωφορείο επίσης γιατί δεν έχω άλλο τρόπο. Στατιστικά γίνονται ατυχήματα, δεν γίνονται. Σημασία δεν έχει ποιος είναι ο λόγος που γίνονται ατυχήματα. Σημασία έχει να κάνουμε κάτι για αυτά. Το να μην μπούμε εμείς να αλλάζει κάτι. Ναι, θα το έκανα πάλι. Εντάξει, έτυχε μια φορά. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει κάποιος να φοβάται τόσο ώστε θα συμβεί κάθε φορά. Με τα τελευταία τώρα που έχουν συμβεί θα το σκεφτώ. Εδώ φοβάμαι να μπω στο μετρό και δεν έχω εμπιστοσύνη πλέον. Πάντα πήγαινα με τη σιγουριά ότι κάποιος είχε τη μέρημνα ή ένα σύστημα είχε τη μέρημνα και μας διατηρούσε σε ασφάλεια. Τώρα για να ξαναμπούμε πρέπει να μας δώσουν τα εγγύησεις. Όλες γι' αυτό. Δεν θα ξανά παίρνω ποτέ τρένο, τουλάχιστον μέχρι να γίνουν τα απαραίτητα, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Απρόσμενες είναι οι εξελίξεις στην Τουρκία μετά τη ρήξη εντός της εξωκομματικής αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσουμε στην πορεία μας, διαμηνύει ο Τούρκος Πρόεδρος, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο. Με κινούμενη άμμο μοιάζει το πολιτικό σκηνικό στη γειτονική Τουρκία. Με την έξοδο της Μεράλα Ξενέρα από τους έξι να πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην ήδη εύθραυστη συμμαχία της αντιπολίτευσης. Δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες εκλογές, η επικεφαλής του Καλού Κόμματος αποχωρεί από τη συνάντηση των έξι ηγετών, βάζοντας ουσιαστικά φρένο στην υποψηφιότητα του κεμαλιστή Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Με τον ίδιο πάντως να δηλώνει ότι δεν κάνει βήμα πίσω στην υποψηφιότητά του. Με το προσωνύμιο ο Τούρκος Γκάντι, οι αναλυτές εκτιμούν ότι δύσκολα θα βάλει πραγματικά εμπόδια στις πολιτικές φιλοδοξίες του Ερντογάν. Η σχεδόν ταυτόχρονη έκκληση της Αξενέρ στους δημάρχους της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου και Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, να θέσουν υποψηφιότητα, έπεσε στο κενό. Το αχαρτογράφητο τοπίο στους κόλπους των αντιπολιτευόμενων κομμάτων θα παραμείνει θολό μέχρι η επικεφαλής του Καλού Κόμματος να ξεκαθαρίσει αν θα θέσει η ίδια υποψηφιότητα ή θα ορίσει κάποιον άλλον. Η εκθρόνηση του Τούρκου Προέδρου με τα σημερινά δεδομένα και παρά το διψήφιο πληθωρισμό αλλά και του κύματος οργής από το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Ό,τι και να κάνουν, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στο σχέδιό μας, τα οποία ο Ταγί Περντογάν εμφανώς ικανοποιημένος από τις εξελίξεις, ενώ η απαρέγκλητη στάση του ως προς τη 14η Μαΐου μέχρι στιγμής τον δικαιώνει. Η Συμμαχία των Πέντε πλέον αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα τον κοινό υποψηφιό της, που θα αναμετρηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο στις προσεχείς εκλογές. Σε εφιάλτη δίχως τέλος για τους σεισμοπαθείς, εξελίσσονται οι νέες καταρρεύσεις κτηρίων στην Τουρκία. Η Χρήση Μοντανάρη από την αίθουσα σύνταξης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ένας μήνας έχει περάσει από το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου και οι καταρρεύσεις των κτηρίων συνεχίζονται. Στην πόλη Σαν Λιούρφα, ένα εξαόροφο κτίριο καταραίει, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τους μετασεισμούς, την ώρα που ο κόσμος περνάει από κάτω, ενώ λεωφορεία και αυτοκίνητα είναι σταματημένα στο φανάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνθρωπος απομακρύνθηκε από τα χαλάσματα, ενώ δυστυχώς εκφράζονται οι
φόβοι ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας εγκλωβισμένος. Τώρα, Αθηνά, πλάνα από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνουν τη στιγμή που ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών συνθλίβεται από τον ισχυρό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου στη Μαλάτια, το οποίο παρέσυρε στο θάνατο τουλάχιστον 29 ανθρώπους. Το συγκεκριμένο ισοπεδωμένο κτίριο που βλέπουμε στις οθόνες μας έχει γίνει αντικείμενο ποινικής έρευνας για να διαπιστωθούν οι ευθύνες των πολιτικών μηχανικών, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη τριών ατόμων. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο χορός στο Ρίχτερ συνεχίζεται στη γειτονική μας χώρα, ενώ ο αριθμός των θυμάτων τόσο σε Συρία όσο και σε Τουρκία έχει ξεπεράσει τις 50.000. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού εν ώψη της 6ης Μαρτίου, που έχει οριστεί ως πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ΚΜΟΠ διοργάνωσε μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση. Το έργο «Μπες στα παπούτσια μου» από τη θεατρική ομάδα Ονειρόδραμα ανέβηκε χθες στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ΚΜΟΠ διαπίστωσε αύξηση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού σε παιδιά από τις καταγγελίες των γονέων στην πλατφόρμα του Live Without Bullying. Ειδικά μετά την πανδημία, υπήρχε μία δυσανάλογη με το παρελθόν αύξηση περιστατικών όπου ζητάν βοήθεια γονείς και επαγγελματίες που ασχολούνται με πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή παιδαγωγοί προνηπίου και νηπίου. Αυτό, όπως σας είπα, ήταν δυσανάλογο με άλλες χρονιές και αυτό δείχνει συνήθως ταραγμένες κοινωνίες όπου τα προβλήματα των ενηλίκων και η πίεση που έχουμε δεχτεί με τις συνεχείς κρίσεις και όλα τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες και από την πανδημία και μετά ιδιαίτερα, όπου τα προβλήματα και το άγχος και η πίεση μετακυλίονται στις μικρότερες ηλικίες. Οι γονείς των παιδιών που πέφτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού μπορούν να απευθύνονται στην πλατφόρμα του ΚΜΟΠ Live Without Bullying, αναζητώντας συμβουλές για το πώς θα αντιδράσουν. Από το 2015 και μετά δημιουργήσαμε και δρομολογούμε το πρόγραμμα Live Without Bullying, που ουσιαστικά ξεκίνησε με μια πλατφόρμα συμβουλευτική για παιδιά και εφήβους 13 έως 18 ετών και αργότερα για γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε αυτή την πλατφόρμα συνομιλούμε μηνύματα τα παιδιά μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες συμβούλους δωρεάν όλες τις μέρες της εβδομάδας, όλες τις ώρες για προβλήματα που τους απασχολούν που έχουν σχέση με εμπλοκή σε περιστατικά εκφοβισμού, βίας στο σχολείο, διαδικτυακού εκφοβισμού, είτε πρόκειται για τα ίδια τα παιδιά είτε πρόκειται για τους φίλους τους. Η παράσταση με τίτλο «Μπες στα παπούτσια μου» είναι μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση και ένα βιωματικό εργαστήριο, όπου οι ήρωες βοηθούν τα παιδιά να ερευνήσουν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων, αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση και κατανοώντας έννοιες όπως η διαφορετικότητα, ο σεβασμός στα δικαιώματα του άλλου και ο σχολικός εκφοβισμός. Το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας στηρίζει τα παιδιά και τους γονείς που τολμούν να καταγγείλουν περιστατικά εκφοβισμού αλλά και να ζητήσουν βοήθεια. Επειδή έρχονταν για την Παγκόσμια Μέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, είχαν ήδη μια εμπειρία, ξέρανε λίγο περισσότερο τι θα δουν. Και σήμερα ήταν πολύ σημαντικό ότι συμμετείχαν οι γονείς στο εργαστήρι που κάνουμε στο τέλος της παράστασης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά, αλλά και για τους ίδιους, να δούνε πώς μπορούν μαζί να συνεργαστούν. Αποκτούν μια κοινή εμπειρία και έτσι φεύγοντας από εδώ μπορούν να το ξανασυζητήσουν, να κάνουν ερωτήσεις στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Η παράσταση ξεκίνησε τις περιοδίες και στην Ευρώπη, με πρώτη στάση το Λονδίνο. Με τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν δύο νέες παραστάσεις. Το όνειρό του να συναντήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο από κοντά έκανε πραγματικότητα ένα μικρό αγόρι από την πολύπαθη Συρία. Η Χρύσα Μοντανάρη έχει τις λεπτομέρειες. Μετά το φωνικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, το μικρό αγόρι από τη Συρία εξέφρασε την επιθυμία να συναντήσει από κοντά τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή έγινε πραγματικότητα και συνάντησε τον Πορτογάλο επιθετικό και μάλιστα παρακολούθησε τον αγώνα της Αλ Ναρ στη Σαουδική Αραβία. Ο Ναμπίλ Σαΐτ είχε κάνει το αίτημά του στους διασώστες σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περασμένο μήνα. «Όταν είδα τον Ρονάλντο, νόμιζα ότι ήταν όνειρο. Είναι πολύ καλός άνθρωπος», είπε εμφανώς ικανοποιημένος ο μικρός Ναμπίλ.
Μάλιστα, εξαιρετικός ο μικρός θαυμαστής. Ευχαριστώ, Χρύσα. Κορυφώθηκαν οι εορτασμοί του Φεστιβάλ Παγκόσμιας Υπερηφάνειας στην Αυστραλία. Χιλιάδες κόσμου, ανάμεσά τους και ο Πρωθυπουργός της χώρας, συμμετείχαν στην παρέλαση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στη γέφυρα του Σίδνεϊ. Σε μια θάλασσα χρωμάτων μεταμορφώθηκε η εμβληματική γέφυρα του λιμανιού του Σίδνεϊ. 50.000 άτομα, κρατώντας σημαίες του ουράνιου τόξου και φορώντας πολύχρωμες στολές, παρήλασαν στη γέφυρα ορόσημου της Αυστραλίας για να γιορτάσουν την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ World Pride. Well, this is just a great celebration. It's symbolic of bringing people together. The unity, that's what a bridge does. Στους συμμετέχοντες και γνωστοί ηθοποιοί, όπως ο Σαμ Νίλ, γνωστός από το Jurassic Park. And celebrate how far things have come in the last 40-50 years since I first came to Sydney. Πολλοί ταξίδευσαν από άλλες πόλεις Αυστραλίας για να συμμετάσχουν, ενώ ηγήθηκαν της πορείας άτομα που συμμετείχαν στην πρώτη παρέλαση το 1978. Oh, it's fantastic. I mean, I was watching the 78ers and I was in tears on the parade watching them. Το Σίδνεϊ είναι η πρώτη πόλη στο νότιο ημισφαίριο που φιλοξενεί το World Pride, ένα παγκόσμιο φεστιβάλ αφαιρωμένο στα όσα έχει πετύχει και στα όσα διεκδικεί η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το φεστιβάλ που διαρκεί 17 ημέρες συμπίπτει με την 5η επέτειο της ψήφισης της νομοθεσίας για την ισότητα των γάμων στην Αυστραλία. Αντί να έχει μια καλή ψαριά, ψαράς από τη Λουιζιάννα, κινδύνεψε να γίνει ο ίδιος θύραμα, πέφτοντας πάνω σε ένα κοπάδι από πεινασμένους καρχαρίες. Η Αργυροκράια θα μας πει για την τύχη του ψαρά. Αθηνά, ο Ντίλον Μέι επέβαινε σε σκάφος φίλου του μαζί με την κοπέλα του ανοιχτά της Λουιζιάννα και είχαν βγει για να ψαρέψουν τόνους. Ξαφνικά, το σκάφος στο οποίο επέβαιναν άρχισε να μπάζει νερά από πεινασμένους καρχαρίες που έκαναν κύκλους γύρω. Στο Ζάγκρεπ της Κροατίας βρίσκεται το μοναδικό εστιατόριο στον κόσμο όπου τα έτοιμα γεύματα σε κατσαρόλα παρασκευάζονται από ρομπότ σεφ. Θέλετε να γευτείτε νιώκι με αρνάκι, μαύρο ριζότο ή ζυμαρικά με κολοκυθάκια σε χρόνο ρεκόρ? Μπορείτε να παραγγείλετε οποιοδήποτε από αυτά τα πιάτα σε αυτό το κρατικό εστιατόριο, όπου ένα σεφ ρομπότ μπορεί να ετοιμάσει 70 διαφορετικά γεύματα σε μία κατσαρόλα. Το Bistro Bots & Bots στο Ζάγκρεπ είναι το μοναδικό εστιατόριο στον κόσμο όπου τα έτοιμα γεύματα σε κατσαρόλα παρασκευάζονται από ρομποτικές κουζίνες χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή, εκτός από το να βάζουν στις συσκευές φρέσκα υλικά. Οι συσκευές προσθέτουν λάδι και καρικεύματα σύμφωνα με ψηφιακές συνταγές που γίνονται από έναν σεφ. Hrana je top, nisam ništa ostavio na tanjuru. Izazov je bio dakle doista od sirove hrane napraviti gotovo jelo u što manje minuta i da bude što ukusnije. Ο Γκάμα Σεφ διδάσκεται ψηφιακά πώς να μαγειρεύει ένα γεύμα από τον επικεφαλή σεφ του εστιατορίου και στη συνέχεια μπορεί να το θυμάται και να το επαναλαμβάνει ατελείωτα. 5 σεφ ρομπότ μπορούν να παρασκευάσουν 4 γεύματα σε 15 λεπτά ή σχεδόν 100 γεύματα σε μία ώρα. Ας δούμε στάνε να πόστοι ρομπότ, μπακ που να σας πώς να είναι πόστοι ρομπότ koji od sirovih jela napravi gotovo jelo i to u jednom meloncu. Dakle, to nismo vidjeli. Φανταστείτε ότι παρακολουθείτε τον Gordon Ramsay ή τον Jamie Oliver να μαγειρεύουν κάτι και τώρα το δοκιμάζετε για πρώτη φορά, σε πραγματικό χρόνο, τονίζει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Pa jedan ovakav robot vam dođe otprilike oko 10.000 eura. Pa vi računajte da su to možda dvije plaće bolje šefa, dakle... Χρειάστηκαν 7 χρόνια και 1 εκατομμύριο ευρώ για να ανοίξει το εστιατόριο με τα ρομπότ σεφ στην Κροατία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, δεύτερο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα σε μία ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής, πριν από λίγο με πετυχημένο άλμα στα 5,80 μέτρα, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Ο Μίλτος Τεντόγλου προσέθεσε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στο μήκος με ένα άλμα στα 8 μέτρα και 30 εκατοστά, με την πρώτη του κιόλας προσπάθεια.
Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Κωνσταντινούπολη με άλμα στα 8 μέτρα και 30 εκατοστά, χαρίζοντας έτσι το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο πέτυχε την επίδοση που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο από το πρώτο κιόλας άλμα του, βάζοντας από νωρίς ψηλά τον πήχη. Επίδοση που κανένας από τους αντιπάλους του δεν μπόρεσε να πλησιάσει, αφήνοντας τον υπτάμενο Τεντόγλου ακλόνητο στο θρόνο του. Στο δεύτερο του άλμα, ο πρωταθλητής από τα Γρεβενά προσγειώθηκε στα 8 μέτρα και 14 εκατοστά. Το τρίτο του άλμα ήταν μεγάλο, αλλά οριακά άκυρο, ενώ στο τέταρτο πάτησε αρκετά πίσω και έγραψε 8 μέτρα και 5 εκατοστά. Αυτή είναι η τρίτη σερή φορά που ο Τεντόγλου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Το είχε καταφέρει το 2019 και το 2021, επιτυχίες που του χάρισαν μία θέση στην ιστορία του αθλήματος, μιας και κανένας άλλος δεν είχε επιτύχει κάτι ανάλογο μέχρι τώρα. Δεν είμαι ανίκητος, χάνω και εγώ κάποιες φορές. Τώρα είναι στα ευρωπαϊκά, ναι, οκ, okay, είπα, αλλά πιστεύω... Σήμερα θα μπορούσα να χάσω, γιατί δεν ήμουν ο καλός μου εαυτός. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τομπίας Μοντλέρ, ο οποίος είχε καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 19 εκατοστά, ενώ την τριάδα του βάθρου έκλεισε ο Γκαμπριέλ Μπιτάν με 8 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία του σταθμάρχη της Λάρισας, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού και η εκπομπή Uncover Stories. Από όλους εμάς εδώ από το Άττικα, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βελτιωμένος ήταν ο καιρός Δευτέρας στη χώρα, οπότε και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ οι βροχές θα είναι πολύ περιορισμένες. Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα, αναμένονται τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τη Δυτική Κρήτη και κυρίως στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι και σταδιακά θα εξασθενήσουν και εκεί. Λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν το πρωί ως το μεσημέρι στη Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο εσωτερικό της Ηπείρου, της Δυτικής Ερεάς, οι οποίες τη νύχτα θα γενικευτούν, ενώ λίγα φαινόμενα θα εκδηλωθούν το βράδυ και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ήχνος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στη Δυτική Ελλάδα από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδος προς τις μέγιστες τιμές, οπότε και θα φτάνει στα δυτικά και βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με έντας 3-5 μποφόρ, ενώ στο νότιο από δυτικές διευθύνσεις με έντας 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με έντας 2-4 μποφόρ, στρεφόμενοι από νωρίς το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς με έντας 3-5 μποφόρ. Στην Αττική αναμένει γενικά ήθος καιρός με αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με έντας 3-5 μποφόρ το πρωί και το βράδυ, ενώ το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με έντας 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με έντας 3-4 μποφόρ.